Αλλά τις αγοράζω. Μόνο. Μόνο. Ναι. Για ποιο είναι το ψηφοδελτίο. Από διακομμένες. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι απαρτίζουν το ποτάμι στη Χαλκίδα και είναι υποψήφοι, είναι άνθρωποι της αγοράς, της εργασίας και είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μία αντίληψη για το πώς μπορούν να διαχειριστούν όλα πράγματα. Μπορεί να μην ήταν κατάλληλοι για να πούνε σε υπουργεία, αλλά ο Σταύρος έλεγε και χθες στη ΔΕΘ ότι εμείς δεν θέλουμε τεχνοκράτες, θέλουμε γνώστες, θέλουμε παΐοντες. Δεν πρόκειται, θεωρώ, και διορθώσε με Σταύρο έτσι, να προωθήσουμε το στήσιμο μιας κυβέρνησης με στελέχη του ποταμιού. Θα προωθηθούν άνθρωποι που θα έχουν τη σχετική εμπειρία, τη γνώση και την αντίληψη της πραγματικότητας, ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν τη χώρα να ορθοποδήσει. 18 μήνες πριν είδαμε τον Σταύρο κοντά στην Καλκίδα για πρώτη φορά. Τον θαυμάσαμε. Ένας άνθρωπος με μια καλή ζωή. Ένας άνθρωπος με μια καλή ζωή. Άφησε την καλή ζωή να επιδιώξει ένα όραμα. Ένα όραμα για μια καλύτερη κοινωνία, για μια καλύτερη Ελλάδα. Το μοιραστήκαμε, μπήκαμε στο ποτάμι. Το ποτάμι δίνει ευκαιρία σε ανθρώπους της πραγματικότητας, της αγοράς, της οικονομίας να εκφραστούν πολιτικά σε δημιουργικούς ανθρώπους. Τέτοιους ανθρώπους έχουμε στην ομάδα μας την Εύβοια, που απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο. Είμαι ο Δημήτρης Βαρελάς, είμαι μηχανικός, έχω 3 παιδάκια, είμαι παντρεμένος και δουλεύω στο ελεύθερο επάγγελμα. Οι υπόλοιποι είμαστε η Ευαγγελία Μιμίκου και νομίζω ότι είναι σωστό και δίκαιο να δώσω το μικρόφωνο στον καθένα ξεχωριστά.